λοιπόν, αγαπητά μέλη και φίλοι του συλλόγου μας, αγαπητά μας παιδιά, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση για την κοπή της πίκας του Συλλόγου Τριτέχνων Επαρχίας Φασάλων. Και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία, ευλογία και πολλές χαρούμενες στιγμές. Να ξεκινήσουμε καλώντας τον εδεσιμότητα του πατέρα Στελιανώνα, όπως ευλογήσει την πίκα. Ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την υγιήν εξήλθεν ο φόγος σου, ως δεξαμέν είναι των λόγων σου. Διού Θεό πρέπος εδωμάτισας την φύση των όντων σας, τα των ανθρώπων ήθηκα δε κόσμισας, βασίλειον ιερατεύμα πατέρος ιεν, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα και ελέησον, ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Τιμοθέου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Έτι δεόμεθα υπέρ των τριτέκνων της επαρχίας Φαρσάλων ήτι του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου των απεκδεχομένων των παρασουμέγα και πλούσιων έλεος ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσίμου ημέρα ταύτη, επί τη εισόδου ημών εις των νέων εν αυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερομένους της δόξαν συν και τιμήν, το εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεψον εθιμάς, τους τεταδώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεά σου, ότι επισύλπηκαμε το ζώτη Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαδήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ούκε επάτω μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του Εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων, αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η επίσημον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείης παραχράντου και παραμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων και Δικαίων των Παντώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ημών Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να είναι ευλογημένη, δημιουργική, να έχουμε αγάπη, ειρήνη και φωτισμό, να μας φωτίζει ο Θεός για να πράττουμε σωστά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Γεμάτη υγεία και ευτυχία για το νέο έτος και να αποτελέσει για τις λύτικες οικογένειες ένα νέο ξεκίνημα με πίστη στις δυνάμεις μας, μιας και η δικιά σας συμμετοχή μας βοηθάει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Μετά από τις αντίξωες συνθήκες που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, με την οικονομική κατοχή που συνεχίζουμε να βιώνουμε, με τη συνειδητή υπονόμευση της ελληνικής οικογένειας, εμείς εδώ σήμερα τα έχουμε αφήσει όλα στην άκρια και συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού το έργο. Γιατί μας συνδέει όλους ένα κοινό, το ενδιαφέρον για την ελληνική οικογένεια και το μέλλον της Ελλάδας. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2011 και συνεχίζει την λειτουργία του επί αδιάρρητα 13 χρόνια. Έως τώρα απαριθμώντας περίπου 1500 μέλη. Ο χαρακτήρας του είναι κυρίως κοινωνικός και φιλανθρωπικός. Σκοπός του είναι να οργανώσει αλλά και να βοηθήσει τις τρίτεχνες οικογένειες της επαρχίας μας. Και γενικότερα να προάγει αλλά και να διεκδικεί ό,τι καλύτερο για τα μέλη. Τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο με τη συμμετοχή μας στην Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών Τριών Τέκνων Κοινοποτέ. Με όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του πετύχαμε να εξασφαλίσουμε κάποια ωφελήματα για τα μέλη του, όπως εκπτώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε διάφορες επιχειρήσεις της επαρχίας μας. Και εδώ να πω ότι ξεκινάμε πάλι το πρόγραμμα που μας έχει πει ο Εμπορικός Σύλλογος ότι τα καταστήματα θα κάνουν εκπτώσεις στα μέλη μας. Έκπτωση 30% στην ΔΕΙΑΦ, έκπτωση 25% στο υπεραστικό κτέλ Τρικάλων Μαγνησίας, συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Φασάλων, δωρεάν διανομή τροφίμων, συμμετοχή μας στην Παριλήνια Ομοσπονδία Τριτέκνων κτλ. Προσπαθούμε
όπως και τα προηγούμενα χρόνια, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε έκπτωση στο εισιτήριο για τη διαδρομή Πάθαλα Λάρισα, γενικά στον νομό Λάρισας, αλλά συναντάμε πρόβλημα ιδιαιτέρως από τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, του νομού Λάρισας. Απαιτούμε από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να καταθέσουν άμεσα το σχέδιο νόμου για την εξομοίωση με τους πολίτες μας, το οποίο έχει αποσταλεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα και όλοι έχουν συμφωνήσει να αποδείξουν άμεσα τη συμφωνία τους. Διεκδικούμε την πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολίτεκνες και την ένταξή μας στο νόμο του 1044. Διεκδικούμε την ισόβια τιμητική σύνταξη στη μητέρα που έκανε 3 παιδιά ανεξαρτήτως η ηλικία των παιδιών της, ως αναγνώριση του σημαντικού ρόλου και της προσφοράς της στην ελληνική κοινωνία. Διεκδικούμε μία λύση για το δημογραφικό πρόβλημα, που είναι μία βόμβα στα θεμέλια της πατρίδας μας. Για να πετύχουμε όμως τους στόχους αυτούς, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή σας, ώστε να γίνουμε πιο δυνατοί και κυρίως πιο διεκδικητικοί. Εδώ να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι το άλλο Σάββατο προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ένα λεωφορείο, το οποίο θα το βάλουμε για να πάμε στην Αθήνα, όπου έχει συγκέντρωση η ΟΠΟΤΕ, η Ομοσπονδία της Ελλάδος, όπου θα κατεβούμε για να διαδηλώσουμε για τα προβλήματά μας. Και προσπαθούμε, όποιος θέλει από εσάς μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, θα είναι δωρεάν για να κάνουμε την κίνηση αυτή. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του νομού Λάρισας, τον κύριο Γιανακόπουλο, γιατί μας παραχωρεί την αίθουσα την οποία έχουμε τα γραφεία μας. Καθώς και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, μας αποουσιάζουν σήμερα, μας υποσχεθήκαν ότι θα μας βάλουν στο πρόγραμμα που έχουμε πει για τις εκτόσεις στα καταστήματα. Ευχαριστούμε ακόμα τον Εμπορικό Σύλλογο Φασάνων για τη συνεργασία μας, την Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας, που όπως γνωρίζετε πριν από μερικές ημέρες περάσαμε τρόφιμα, καθώς και την εταιρεία Νομικός. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά και συγχαρητήρια στα παιδιά που πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Στα δίκαια αιτήματα του Συλλόγου και ως μέλος της νέας Δημοτικής Αρχής, ως Δημοτική Σύμβουλος, σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σας σε όλα τα αιτήματα τα οποία μας υποβάλλετε, προς υλοποίηση εδώ πέρα του Συλλόγου των Τριτέχνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι καλή χρονιά από καρδιάς, με υγεία και ό,τι καλύτερο επιθυμείτε σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ευχαριστώ. Να ενημερώσω ότι το φλουρί αντιστοιχεί σε μία κουζινομηχανή. Θα προχωρήσουμε στη βράβευση των μελών προηγούμενων ετών του Συλλόγου μας. Έτσι, με την πρόεδρος του Συλλόγου, όπως βραβεύσε τις κυρίες. Να ξεκινήσουμε την κυρία Χορλού Ιωάννη. Right here.
τουλάχιστον, ήταν γραμματέας του Συλλόγου μας, ήταν η γραμματέας που νοικοκύρευσε το Σύλλογό μας και την ευχαριστούμε πολύ και από το δεν τα είπα και εγώ που 10 χρόνια ήμασταν μαζί σαν πρόεδρος και το λόγο έχει η κυρία Γιάννη. Καλημέρα σας, χρόνια σας πολλά. Είναι σπουδαίο να αναγνωρίζεται ο αγώνας, η αγάπη που δείχνει ένας άνθρωπος προς το κοινωνικό σύνολο. Αν μη τι άλλο, για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή, ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι ανάμεσα σε τόσους σπουδαίους ανθρώπους, ανθρώπους που έδειξαν ότι πιο πάνω έχουν πάρει το κοινωνικό σύνολο και όχι το εγώ τους. Γι' αυτό και παραμένω μέλος εγώ, στο Σύλλογο θα παραμένω, έτσι πρέπει όλοι μας να κάνουμε, να στηρίζουν το Σύλλογο, να στηρίζουν το θεσμό της οικογένειας, γιατί δυστυχώς η οικογένεια βάλεται, από παντού και το ξέρετε. Εύχομαι το καλύτερο σε όλους σας, έχετε την αγάπη μου και τη στήριξή μου σε οτιδήποτε και αν χρειάζεστε. Να είστε καλά και την πρώτη. Μέλος του συλλόγου μας, κυρία Βίκη Κωνσταρέμου, όπως βραβεύσει την κυρία Στράτου Ελένη. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Να έχουμε υγεία και συνεργασία. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως το Διοικητικό Συμβούλιο που με τίμησαν. Με την Αγία Σοφία έχει εδώ, με τις χώρες της. Με τις τρεις διχατέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Όλους. Ευχαριστώ. Όπως βραβεύσει τον κύριο Περικούτα Thank you.
σειρά που θέλω να ευχαριστήσω το Δέλτα Σίγμα, που με τιμά, και θέλω και εγώ να πω με τη σειρά μου ότι το Δέλτα Σίγμα είναι το πλέον δραστήριο Δέλτα Σίγμα σε όλη την περιφέρεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη και χρόνια πολλά. Σχολεία στη Φυλάκων Κομωτινής.